Είμαστε πάρα πολύ λυπημένοι με τα τόσα κρούσματα. Ανάστατη είναι η κοινωνία του Παλέκαστρου Σιτίας. Μέσα σε 2 ημέρες ο ΕΟΔΗ πραγματοποίησε 376 rapid test στην περιοχή, εντοπίζοντας συνολικά 38 θετικά κρούσματα. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. 7 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σιτίας, ανάμεσά τους και μία ανήλικη. Είναι όλοι και στεναχωρημένοι, λυπημένοι δυστυχώς. Το περιμέναμε, τα ακούγαμε από άλλες περιοχές. Και ενώ οι πληροφορίες θέλουν τα αιτήματα για τεστ να ξεπερνούν κατά πολύ το 50% του πληθυσμού, αγγίζοντας τα 800, ο ΕΟΔΗ αποφάσισε να σταματήσει τη διενέργεια τεστ, θεωρώντας πως έχει το δείγμα που χρειάζεται προκειμένου να δρομολογήσει τις όποιες εξελίξεις. Η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι από τον ΕΟΔΗ, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος χώρος, το συγκεκριμένο χωριό έχει μπει σε καραντίνα, έχει πάρθει, ας πούμε, ο δείκτης εκείνος τους οποίους τους ενδιέφερε. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της καθηγήτριας επιδημιολογίας κυρίας Αθηνάς Λινού, που μέσω της Κρήτη TV τόνισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν τεστ στο σύνολο του πληθυσμού για να μην διασπαρεί ο ιός εντός της τοπικής κοινότητας. Λέμε ότι μια περιοχή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πολύ σοβαρή, όταν ο δείκτης θετικότητος, που είναι το ποσοστό το θετικό, των θετικών στο σύνολο των τεστ που έγιναν, είναι παραπάνω από 4. Εδώ, σύμφωνα με αυτά που άκουσα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ακούγεται να είναι κοντά στο 10%. Σωστά. Που είναι πάρα πολύ ψηλό. Mm. Και χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Μπορεί δηλαδή να διασπαρεί και να κολλήσουν όλοι στην περιοχή. Άρα, κυρία Λινού, μήπως θα έπρεπε να συνεχιστούν τα τεστ και αύριο και μεθαύριο, μήπως θα έπρεπε να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού? Κατά την άποψή μου, ναι. Να εντοπιστούν όλοι οι θετικοί και να απομονωθούν. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι κρούν καμπανάκι κινδύνου, προτείνοντας άμεσα μέτρα για να μην επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Οι τελευταίες εξελίξεις στο χωριό μας έχουν φέρει σε δραματική κατάσταση. Πολλοί από τους συγχωριανούς μας έχουν μεγάλη αγωνία και δικαίως για την υγεία τους, για τις οικογένειές τους, για το αύριο. Δεν θέλουμε να συνεχιστεί η στοχοποίηση που γίνεται στους Παλεκαστριανούς από αρμόδιους και μη, αλλά να συνεχίσουμε τη ζωή μας με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις. Παράλληλα, οι κάτοικοι ζητούν να συνεχιστούν τα μαζικά τεστ για όλους τους κατοίκους του Παλεκάστρου, να χρησιμοποιηθεί ένα ξενοδοχειακό κατάλημα του Παλεκάστρου με ευθύνη κρατικής αρχής για τη διαμονή των θετικών κρουσμάτων, όπως έγινε το καλοκαίρι με τους τουρίστες. Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ να πάνε και στα υπόλοιπα χωριά του Ιτάνου, όπου υπάρχουν στενές επαφές, και να εγκατασταθεί γενικός γιατρός με νοσηλευτή στο Παλέκαστρο όσο διαρκεί το lockdown. Προφανώς ο ΕΟΔΗ λειτουργεί με το πώς θα προστατεύσει τους υπόλοιπους εκτός της περιοχής. Εντός της περιοχής αυτό που ακούω δεν είναι επαρκές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε έναν στους 10 να νοσεί, από αυτούς που ξέρουμε, θα έπρεπε να εξεταστούν όλοι ή να θεωρήσουν όλοι τον εαυτό τους ότι νοσεί. Μετά τις συστάσεις της κυρίας Λινού μέσω του Δελτίου Ειδήσεων της Κρήτη TV, ο Δήμαρχος Σιτίας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ κατέθεσε και αίτημα στον ΕΟΔΗ προκειμένου να συνεχιστούν τα rapid test σε όλο τον πληθυσμό του Παλεκάστρου. Ο Δήμος μήπως θα μπορούσε να πληρώσει αυτά τα τεστ ιδιωτικά και να έρθουν κάποιοι ιδιώτες να κάνουν τα τεστ. Ούτως ή άλλως ο Δήμος, το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκονται οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν τα τεστ. Το Παλέκαστρο είναι ένα προάστιο πια της Σιτίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε τώρα να ξεκινήσουν τεστ και στη Σιτία για να δούμε πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Έχουν γίνει, προϋπήρξαν κάποια τεστ στη Σιτία, τις προηγούμενες μέρες γίνανε. Στο μεταξύ, λήξη συναγερμού στη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά την επιβεβαίωση κρούσματος σε γυναίκα αιμοκαθαρώμενη από το Παλέκαστρο Σιτίας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας υπευλήθη σε μοριακά τεστ, τα οποία είναι όλα αρνητικά. Σε ό,τι αφορά την αιμοκαθαρώμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ώστε να μπορεί να ακολουθεί το πρόγραμμα αιμοκάθαρσης που της έχει οριστεί.